Έχασε τη ζωή της στο Μακάριο, αφήσε την τελευταία πρωί στο Μακάριο νοσοκομείο. Πείτε μας, Ναι. κύριε Ανδρέου. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε ενημερωθεί για το θάνατο του παιδιού χθες, όπου η αστυνομία ανταποκρίθηκε, είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο, όπου επιθεώρησε τη σωρό του 8χρονου παιδιού. Στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση της μητέρας του παιδιού για θέματα ιατρικής αμέλειας, δηλαδή ότι ο θάνατος του παιδιού της δυνατόν να επήλθε από πράξεις ή παραλήψεις του ιατρικού προσωπικού. Όλη αυτή τη στιγμή εμείς διερευνούμε υπόθεση τόσο αυτής του θανάτου, αλλά και τους ισχυρισμούς της μητέρας όσον αφορά ιατρική αμέλεια. Μάλιστα. Και η αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις πώς ενεργεί, κύριε Ανδρέου, γιατί τα θέματα της ιατρικής αμέλειας δεν, για να μπορούν να προχωρήσουν από ανακριτές της αστυνομίας, χρειάζεται και ένας θανατικός ανακριτής, τον οποίο τον ορίζει ο ΟΚΙΠΗ, σωστά. Ο θανατικός ανακριτής είναι ορισμένος ήδη για κάθε επαρχία, κυρία Σάβα. Ορίζεται ένας ιατρικός λειτουργός, ο οποίος βοηθάει το ανακριτικό. Ναι, το ανακριτικό ιατρός συνήθως. Ναι, προσέξτε. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Ανδρέου? Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δυσκολεύονται οι αστυνομικοί, γιατροί, να αποδεχτούν να διερευνήσουν τέτοιου είδους υποθέσεις. Με αποτέλεσμα, οι υποθέσεις ιατρικής αμέλειας να βρίσκονται για αρκετό καιρό σε παύση. Ναι, και να είναι δεσμένα τα χέρια της αστυνομίας. Να μην αυτό μπορεί να προχωρήσει αλήθεια, τη δουλειά της. Κυρία Σάβα, αν και η εξετάσεις της αστυνομίας προχωρούν σε κάποιο στάδιο, υπάρχουν κάποια θέματα όσον αφορά ιατρούς οι οποίοι καλούνται να παρέχουν την πραγματογνωμοσύνη τους σε ιατρικά θέματα όσον αφορά τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτό. Όμως προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε και αυτά τα προβλήματα, κυρία Σάβα. Ναι. Και σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο, δηλαδή θα γίνει αρχικά η νεκροτομή στη σωρό του παιδιού για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια. Mm-hmm. Και στη συνέχεια θα υπάρξει κάποιος διορισμός ιατρικού λειτουργού, όπου μαζί με τους ανακριτές της αστυνομίας θα προχωρήσουν στη διερεύνηση. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Χρήστο Ανδρέου, υπάρχει και ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στην εφημερίδα Πολίτης που αναφέρει.